Σχεδόν τα μισά από τα εκτιμώμενα φετινά θα είναι τα κέρδη για το 2014 του ενεργειακού κολοσσού της Γερμανίας RWE λόγω των αδύναμων προοπτικών και των χαμηλών τιμών. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν στα 1,3 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από περίπου 2,4 δισεκατομμύρια που είναι η εκτίμηση για φέτος. Παράλληλα, σε επίπεδο εννέα η ΕΡΒΕ δεν πέτυχε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ανακοίνωσε κέρδη αυξημένα κατά 1,2% στα 1,92 δισεκατομμύρια από τις μέσες εκτιμήσεις για 2,03 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πωλήσει ενισχύθηκαν κατά 4% στα 39,9 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα η διοίκηση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περικόψει το 10% του εργατικού της δυναμικού μέσα από 6.750 θέσεις εργασίας έως το 2016, μειώνοντας τις συνολικές θέσεις κάτω από τις 61.000. Στόχος της είναι η περικοπή του κόστους κατά επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2017. Μετά τι ανακοινώσει, πάντω, η μετοχή τη υποχώρησε στο ξεκίνημα των συναλλαγών σε χαμηλό 7 μηνών με απώλειε κοντά στο 7%. Η στροφή τη Γερμανία προ την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, η οποία σήμερα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% τη παραγωγή και τροφοδοτεί το δίκτυο πριν από άλλε μορφέ ενέργεια, πιέζει τι τιμέ ηλεκτρισμού προ τα κάτω. Η ΕΡΒΕ, όπως και ο κύριος ανταγωνιστής της, η ΙΟΝ, Προχωρούν σε περικοπέ κόστου και πώληση περιουσιακών του στοιχείων, κυρίω λόγω των τιμών χονδρικής που υποχωρούν, κάνοντα πολλού σταθμού παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια να είναι ασύμφοροι. Η RWE, που ιδρύθηκε το 1898 με έδρα το Essen τη Γερμανία, είναι σήμερα μία από τι πέντε κορυφαίε εταιρείε ηλεκτρική ενέργεια φυσικού αερίου αλλά και ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Μεταξύ των μετόχων της είναι και η Αμερικανική BlackRock με ποσοστό 5% στο τέλος του 2012, ενώ οι εργαζόμενοι της κατέχουν το 1%. Η εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο του Βερολίνου το 1922. Σήμερα διαπραγματεύεται στη Φραγκφούρτη και στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η μετοχή της καταγράφει πτώση πάνω από 17% την τελευταία χρονιά, καθώς έκλεισε στα 27,1 ευρώ στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου από 32,7 ένα χρόνο νωρίτερα.